Πολύ νέος κόσμος στους δρόμους, κυρίες και κύριοι. Παντού στις μεγάλες πόλεις και στα Γιάννενα είδαμε την διαμαρτυρία. Θα μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά με τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύς κόσμος στους δρόμους και σήμερα θλίψη, οργή νέων ανθρώπων. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Έχετε δίκιο. Το κυρίαρχο αίσθημα είναι η οργή. Δεν είναι όμως άλογη οργή. Mm-hmm. Προσπαθούν, νομίζω, με τα συστήματά τους να ψάξουν να βρουν τι φταίει. Και ναι, μεν είναι πάνδημο το αίτημα, δεν αφορά μόνο τους νέους ανθρώπους. Να πέσει φως στις αιτίες και στους υπεύθυνους της τραγωδίας. Οι νέοι άνθρωποι όμως ζητάνε κάτι παραπάνω, να μην γίνουν χαμένη γενιά. Μου έχουν κάνει εντύπωση δύο κυρίως συστήματα. Το ένα είναι ζωή με κουπόνια, θάνατος με εισιτήριο. Και το άλλο είναι οι νεκροί μας στα κέρδη τους, που κατά τη γνώμη μου εντοπίζουν ορθά, πέρα από τις πολύ συγκεκριμένες ευθύνες που μπορούμε να τις συζητήσουμε, που υπάρχουν στην κυβέρνηση για την κατάργηση κάθε δικλίδας ασφαλείας, ότι επισημαίνουν ότι υπάρχει και ένα μείζον και ίσως το καθοριστικότερο βαθύτερο αίτιο, που είναι η επιλογή να μην υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες ισχυρές, τα δημόσια αγαθά να υποτιμηθούν και όλα να περάσουν στην αγορά. Νομίζω ότι διάχυτα και πολλές φορές αυθόρμητα, όχι με τον τρόπο που σας το λέω, αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει αυτές τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα τις ευθύνες και τις πολιτικές ευθύνες. Και σε δημοσκοπήσεις, θα σας πω για κάποιους αριθμούς δημοσκοπήσεων, υπήρξε και μία για το Μέγκα πριν ελάχιστη ώρα της μέτρων ανάλυσης. Και σε δημοσκοπήσεις όμως, οι περισσότεροι πολίτες λένε ότι είναι οι πολιτικές ευθύνες διαχρονικές. 80% σε αυτή τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. 19% λέει ότι φταίει η σημερινή κυβέρνηση. 80% όλες οι κυβερνήσεις. Οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ, ποιες είναι? Ακούστε, έτσι όπως τίθεται το ερώτημα, πρέπει κανείς να αναρωτηθεί ευθύνες γιατί. Προφανώς και εμείς δεν παραδέσαμε τα τρένα ελβετικά και είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί. Όμως, όσο σωστό είναι αυτό, να μην αποσύγει κανείς τις ευθύνες που το αναλογούν, άλλο τόσο σωστό είναι να επιθυμούμε να προσωποποιηθούν, να έχουν ονοματεπώνυμο οι ευθύνες, γιατί αν φταίνε όλοι, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος. Σε αυτό έχετε δίκιο. Άρα θα έλεγα ότι ως προς τα συγκεκριμένα πραγματικά τελικά αίτια της τραγωδίας έχουμε την κατάργηση κάθε δικλίδας ασφαλείας που υπήρχε στο παρελθόν. Υπήρχε στο παρελθόν ένα σύστημα κεντρικής δευτεροβάθμιας, ας πούμε, τηλεδιοίκησης στα κεντρικά του ΟΣΕ. Το ονόμασε ο Αλέξης Τσίπρας ένα είδος πύργος ελέγχου. Καταργήθηκε το 20. Υπήρχε ένα σύστημα τηλεδιοίκησης, όχι αυτό το πλήρες το ευρωπαϊκό, αλλά ένα σύστημα που λειτουργούσε και κάλυπτε 100 χιλιόμετρα γύρω από τη Λάρισα. Μετά από μια πυρκαγιά τον Ιούλιο του 19, αυτό καταργήθηκε. Θα μπορούσα να συνεχίσω. Υπάρχει και ένα ακόμα βαθύτερο αίτιο που συνδέεται όμως και πολύ συγκεκριμένα με την τραγωδία, που είναι ο πελατειασμός, η ρουσοκρατία. Σωστό. Να διορίζουμε ανθρώπους απλώς επειδή είναι δικοί μας, χωρίς να μας νοιάζει αν έχουν τις αντίστοιχες ικανότητες. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για το προφανές. Το σταθμάρχη που φαίνεται ότι δεν είχε ούτε τα τυπικά ούτε τα ουσιαστικά προσόντα. Διαβάζω ότι όλη η διοίκηση της ΕργοΣΕ είναι πρώην πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εδώ πρόκειται πράγματι για κάτι βαθύτερο. Αν πάμε και λίγο προς τα πίσω, θα δούμε ότι εξαιτίας αυτής της πελατειακής λογικής είχε 10,5 δισεκατομμύρια χρέη ο ΕΣΕ. Και συνδέεται με αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι για να κάνουμε ένα πραγματικά νέο ξεκίνημα ως χώρα, όχι μόνο στα τρένα, πρέπει να ξεφύγουμε από μια αμαρτία που είναι εγγενής στη Νέα Δημοκρατία, το ρουσφέτη, το πελατειακό σύστημα, και να τοποθετηθούμε για κάτι που δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά όλη την Ευρώπη. Θέλουμε κοινωνικό κράτος και ρυθμισμένη την αγορά ή ανεξέλεγκτη την αγορά και όλα παραδομένα σε αυτήν? Μάλιστα, ακούω αυτά που λέτε. Αξιολογούνται από τον κόσμο πολιτικές ευθύνες. Πολιτικές ευθύνες. 94% του κόσμου πιστεύει, σχεδόν 100% πιστεύει ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Αυτές οι πολιτικές ευθύνες μπορούν να μετατραπούν σε ποινικές ευθύνες? Κύριε Κατρούγκαλα, δεν είμαστε νομικοί, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά τι λέτε, πολιτικά, τι λέτε? Θα υπάρξουν ειδικά δικαστήρια μέσα από αυτή την υπόθεση? Ναι. Να επισημάνω σημαντικό έβριμα και νομίζω όποιος έχει κουβεντιάσει με οποιονδήποτε φίλο του ή ευρύτερα. Αυτό το εισπράττει, ότι η κατασκευή του ανθρώπινου λάθους, στο οποίο φαίνεται τελευταία να επιστρέφει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι αποδεκτή.
Ναι, όχι ναι. Πως δεν υπήρχαν ανθρώπινα λάθη. Υπήρχαν. Αλλά όλα αυτά μπορεί τελικά να αποδοθούν σε ένα βαθύτερο αίτιο. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι τρόπος για να οι ευθύνες να φύγουν από πάνω. Ναι, 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 ναι. Πράγματι τις... Έχετε δίκιο. Δεν υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας. Εντάξει, το ανθρώπινο λάθος. Έχετε δίκιο, κύριε Κατρούπελ. Δικλείδες ασφαλείας. Αλλά και η αλαζονία, να μην ακούγονται οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων. Η προειδοποίηση του Προέδρου της Επιτροπής για το ETCS. Το πλήρες πρόγραμμα ναι, τηλεδιοίκησης ναι. που παραιτήθηκε με συγκεκριμένες καταγγελίες. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε στην εικόνα στο μυαλό μας του κυρίου Καραμαλή να κουνάει το δάχτυλο και να λέει ντροπή, ντροπή σε όσους θέτουν ζητήματα ασφάλειας. Στη Βουλή, ναι, ναι. Άρα οι πολιτικές ευθύνες υπάρχουν σίγουρα, θα δούμε αν υπάρξουν και ποινικές. Τι εκτίμηση κάνετε εσείς, θα εξελιχθούν σε ποινικές κάποιες πολιτικές ευθύνες σε αυτή την υπόθεση? Εξαρτάται τι ακριβώς γνώριζαν, πώς ακριβώς λειτουργήσαν, αν λειτουργήσαν για να καλύψουν και προσωπικά συμφέροντα οικονομικά εργολάβων. Εδώ είναι ακόμα νωρίς για να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Μάλιστα. Και εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε το κοκλήφι του πόνου, να επενδύσουμε στην τραγωδία. Θα δούμε. Ένα σας λέω, ναι. ότι και εμείς, γιατί αυτό είναι το πάνδημο αίτημα του ελληνικού λαού, δεν θα επιτρέψουμε να κουκλωθεί τίποτα. Ξαναπείτε το τελευταίο, την τελευταία φράση σας, γιατί διακόπη. Είχαμε μια διακόπη. Δεν θα επιτρέψουμε να κουκουλωθεί τίποτα. Όλες οι ευθύνες θα αποδοθούν και όλα θα βγουν στο φως. Μάλιστα. Κώστας Καραμαλής παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, όμως πιθανόν να είναι ξανά υποψήφιος. Τι λέτε? Μα ακούστε, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη με μια συγγνώμη μισή. Γιατί μίλησε γενικά για λογαριασμό του συνόλου του πολιτικού συστήματος. Η ευθύνη, η ανάληψη ευθύνης για να είναι πιστική, πρέπει να γίνει συγκεκριμένη. Ο Κώστας Καραμαλής ζήτησε ευθύνη συνολικά για λογαριασμό του πολιτικού συστήματος. Όπως έκανε λίγο αργότερα και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί έχει πολύ συγκεκριμένες ευθύνες που πρέπει να εξειδικευθούν, κυρίως για το ότι αγνόησε όλες τις προειδοποιήσεις στις οποίες αναφέρθηκα προηγούμενα. Γι' αυτό θεωρώ ότι πολύ εύκολα αντιπαρέρχεται την ευθύνη αυτή που ανέλαβε απλώς με την παραίτησή του. Κάτι γνώμη μου, πολύ δύσκολα θα βλέπα έναν υπεύθυνο πολιτικό να εκτίθεται σε ψηφοδέλτια. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο στις εκλογές που υπό το βάρος της απόλυτης τραγωδίας πάνε πιο μακριά. Πιθανότερος χρόνος εκλογών τώρα, σύμφωνα με τη δική σας τεχνική ανάλυση, είναι ποιο, το Μάη 21 ή τι λέτε? Εγώ ούτως ή άλλως θεωρούσα ανέκαθεν ότι το Μάιο θα πηγαίναμε σε εκλογές. Είναι μεγάλη ευθύνη του Πρωθυπουργού που, όχι τώρα, που εν πάση περιπτώσει δικαιολογείται εν μέρη να έχουμε μια συζήτηση για το πότε θα γίνουν. Όταν ήταν ουδέτερος ο πολιτικός χρόνος, δεν συγκεκριμενοποίησε πότε θα πάμε. Είναι έλλειψη πολιτικής και θεσμικής σοβαρότητας κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο το δυνατό συντομότερα, γιατί πρέπει να υπάρχει κάθαρση στην υπόθεση αυτή. Τι πάει να πει? Δηλαδή, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, τώρα εκεί το Μάη πηγαίνουν, δεν θα γίνουν πιθανότατα μαζί με τις τουρκικές εκλογές, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούν να πάνε νωρίτερα από το Μάιο. Λέω αυτό το όσο το δυνατό συντομότερα. Γιατί ακούω να υπάρχουν διαρροές ότι μπορεί να σκέφτεται η κυβέρνηση να πάει και για Ιούλιο τις πρώτες και Αύγουστο ή Σεπτέμβριο τις δεύτερες. Κάτι τέτοιο θα είναι προφανώς προσβολή στο σύνολο του ελληνικού λαού. Να δούμε τους αριθμούς της μέτρων ανάλυσης τώρα για το Μέγκα. Λέω και την εταιρεία και το τηλεοπτικό σταθμό για να μπορούν να φιλτράρουν, να σταθμίζουν οι τηλεθεατές τους αριθμούς. Σύμφωνα με αυτούς τους αριθμούς, η Νέα Δημοκρατία έχει 26,3, καταγράφεται πρωτογενώς, χωρίς αναγωγές, χωρίς προβολές, χάνει 3,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 20,5%, χάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, το ΠΑΣΟΚ στο 9,2%, το ΚΚΕ ελαφρά κερδισμένο στο 5,9%, η Ελληνική Λύση ελαφρά κερδισμένη στο 4%, το ΜέΡΑ25 αρκετά κερδισμένο στο 3,5%, χάνει η Νέα Δημοκρατία. Χάνει όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Και κερδίζουν τα μικρά κόμματα. Η διαφορά σε κάθε περίπτωση μικραίνει. Τι λέτε για αυτούς τους αριθμούς που, επαναλαμβάνω, όταν μιλώ για δημοσκοπήσεις, δεν παίρνουμε τους αριθμούς της μετρητής. Είναι απόλυτο λάθος. Τις τάσεις βλέπουμε. Αλλά τι λέτε για πτώση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ? Τι λέτε? Πρώτα-πρώτα πρέπει να συγκρίνουμε τις δημοσκοπήσεις. Μια πτώση της Νέας Δημοκρατίας και οι τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις την καταγράφουν.
Αυτή μάλιστα για τις παρούσες δημοσκόπησης είναι μεγαλύτερη. Οι προηγούμενες μετρήσεις έδειχναν γύρω στο 3% της απώλειας. Αυτή τη δείχνει γύρω στις 4%. Εκεί που υπάρχει αντίφαση είναι ως προς τις που μετρούν το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα-πρώτα καμία από τις προηγούμενες εταιρείες δεν μετρούσε την επιρροή του κόμματός μας κάτω από 25%. Και οι δύο προηγούμενες, στις οποίες αναφέρθηκα, η μία μας έδωσε μια μικρή αύξηση, πολύ μικρή, της τάξης του 0,1% και η άλλη μια μικρή πτώση του 0,1. Επέσης, πτώση, ακούστε όμως τι θέλω εγώ κυρίως να πω. Ναι. Φαίνεται και ειδικά προβληματικό την επαύριο μιας τέτοιας τραγωδίας να αναλύει κανείς δημοσκοπήσεις και αποτελεσματικό ελάχιστα. Διάβαζα στην Καθημερινή της προηγούμενης Κυριακής ότι παίρνουν οι δημοσκόποι τηλέφωνο και τους το κλείνουν κατά πρόσωπα. Και νομίζω εύλογα. Άρα έχουν μεγάλους βαθμούς επισφάλειας, λέτε, κύριε Κατρούγκαλε, όλα αυτά. Η γενική τάση πράγματι καταγράφεται μια τάση. Μια τάση καταλογισμού ευθύνης στη Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο ποσοστό φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα καταλήξει από αυτούς που έχουν απογοητευτεί προς τα που θα πάνε. Αυξάνεται το σώμα των αναποφάσιστων. Θα δούμε πού θα οδηγηθούν αυτά τα πράγματα. Και όχι τόσο πολλές δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι εκεί που κυρίως προσδιορίζεται το πολιτικό κλίμα είναι στους δρόμους, με αυτούς που κατεβαίνουν και στις συζητήσεις που δείχνουν το ποιος πράγματι αναλαμβάνει τις ευθύνες που τον αλογούν και ποιος κρύβεται. Πάντως υπάρχουν κάποιοι ποιοτικοί δείκτες και σε αυτή τη δημοσκόπηση που δείχνουν πραγματικές αλλαγές στις επιλογές του εκλογικού σώματος. Για παράδειγμα, το 51% θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Το 46% αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Ήταν αντίθετα οι αριθμοί πριν από λίγες μέρες, πριν λίγες εβδομάδες. Υπάρχουν κάποιες ποιοτικές διαφορές, ναι. Απόλυτα δίκιο. Και η προηγούμενη MRB είχε ένα άλλο ενδιαφέρον έβριμα. Ναι. Δεν ρωτούσε τι κυβέρνηση θα επιθυμούσατε. Ρωτούσε ποια κυβέρνηση θα σε ενοχλούσε περισσότερο. Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και από την προηγούμενη MRB υπήρχε μια μικρή διαφορά σε αυτούς που έλεγαν ότι πιο πολύ θα με ενοχλούσε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα η διαφορά όμως είναι 8%. Ναι. Και ακριβώς επειδή μιλάμε αναγκαστικά για κυβερνήσεις συνεργασίας, δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει αυτοδυναμία. Αυτό το έβριμα είναι καθοριστικό γιατί δείχνει τι ήταν το λιγότερο κακό, ας πούμε, για τον κόσμο. Όπως και ένας άλλος δείκτης, θέλετε αλλαγή ή συνέχεια. 32% λέει τώρα συνέχεια, πτώση 7%, αλλαγή το 63%, άνοδος 6%. Βέβαια αυτό το αλλαγή είναι πολυσυλλεκτικό, έτσι, δεν είναι μονοδιάστατο, όπως καταλαβαίνει κανείς, κύριε Υπουργέ, έτσι. Αλλά δείχνει μια αποδόμηση του αφηγήματος ότι το κεντρικό ερώτημα των εκλογών θα είναι σταθερότητα. Μάλιστα. Που η Νέα Δημοκρατία πρόβαλε φυσικά τον εαυτό της. Πριν σας αποδεσμεύσω, επειδή έχετε υπάρξει Υπουργός Εξωτερικών, είστε τομεάρχης εξωτερικών, θα ήθελα να μιλήσουμε για 2-3 ζητήματα όπως εξελίσσονται σε αυτή τη φάση. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα ελληνοτουρκικά, οι Τούρκοι εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με τη ΣΥΠΑ, καθώς φαίνονται διατεθειμένοι οι Τούρκοι, ο Ερντογάν, να αποδεχτούν την είσοδο της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Πώς εξελίσσονται εδώ τα πράγματα? Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει επιτύχει το διαχωρισμό της ένταξης της Φιλανδίας από τη Σουηδία. Εξακολουθεί να εκβιάζει τη Σουηδία να προχωρήσει σε εκείνες τις εσωτερικές αλλαγές που θα της επιτρέψουν να υποκύψει και να απελάσει ανθρώπους που δεν είναι εγκληματίες. Απλώς είναι ανεπιθύμητοι για το καθεστώς Ερντογάν. Να. Το τι θα γίνει στο μέλλον θα φανεί από τις εκλογές. Δεν είναι σε καμία περίπτωση δεν έχει λήξει το αποτέλεσμά τους. Θέλω να σας πω ότι ακριβώς επειδή δεν εξαρτάται από εμάς το αποτέλεσμα, πρέπει να έχουμε μια δική μας πολιτική πρόταση ανεξαρτήτως του ποιος θα εκλεγεί. Και αυτό είναι να πλησιάσουμε τα διμερή με τη δική μας ατζέντα, όχι απλώς αντιδρώντας αμυντικά και αντανακλαστικά στην ατζέντα των Τούρκων, με τελική κατάληξη διάλογο για λύση. Μάλιστα. Στο μέτωπο της Ουκρανίας τι έχουμε εδώ, μετά την κατάρριψη του ντρόουν των Αμερικανών από ρωσικά μαχητικά, πώς εξελίσσεται εδώ η αντιπαράθεση, ο πόλεμος, καθώς και Κινέζοι δοκιμάζουν κινέζικα όπλα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τι κάνουν, πείραμα πολέμου κάνουν οι Κινέζοι. Τι έχουμε εδώ. Ακριβώς τα γεγονότα τα οποία αναφέρεται δείχνουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να είναι ανεξέλεγκτη. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, το βασικό είναι να υπάρχει διπλωματική πρωτοβουλία για την ειρήνη. Και εκεί διαπιστώνω μια μεγάλη αφωνία της Ευρώπης. Δεν είναι παράδοξο η μόνη πρόταση που είναι αυτή στο τραπέζι να προέρχεται από την Κίνα. Δεν θα έπρεπε εμείς
οι Ευρωπαίοι, των οποίων τα συμφέροντα πλήττονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, να επιδιώξουν μια λύση αρχών, με σεβασμό φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ουκρανίας. Μια λύση όμως διπλωματική. Ο πόλεμος δεν μπορεί να φέρει λύση. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και κάτι τελευταίο. Πλανητικά έχουμε το ζήτημα πλέον των τραπεζών, όχι μιας τράπεζας, πολλών τραπεζών που καταραίουν μετά τη Silicon Valley Bank. Έχουμε και ευρωπαϊκές τράπεζες. Είμαστε θωρακισμένοι, εκτιμάται κύριε Κατρούγκαλε, η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη σε αυτό που έρχεται, που δεν ξέρουμε ακριβώς τι μέγεθος έχει, πώς θα εξελιχθεί. Θέλω να ακούσω τη σκέψη σας και θα σας αποδεσμεύσω. Έχουν ληφθεί μέτρα σε επίπεδο της Ευρώπης μετά την εμπειρία της κρίσης του 2008. Νομίζω όμως το βασικό πολιτικό συμπέρασμα που θα έπρεπε όλοι να έχουμε είναι ότι δεν είναι οι τράπεζες το κυρίαρχο είδος του πολιτικού οικοσυστήματος, δεν είναι στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Οι τράπεζες υπάρχουν για να τροφοδοτούν με ρευστότητα την πραγματική οικονομία. Και ειδικά στην Ελλάδα, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στις υπόλοιπες χώρες, έχουν πολύ ξεφύγει από το ρόλο τους αυτό. Εκεί νομίζω είναι η βασική αποστολή μιας προοδευτικής διακυβέρνησης και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να ελέγξει τις τράπεζες στο πλαίσιο ενός γενικότερου ρυθμιστικού ελέγχου των αγορών, ούτως ώστε να μην έχουν αυτή τη σχετική αυτονομία απέναντι στην κοινωνία. Τώρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται. Βλέπουμε την κορυφή του Παγόβουνου πιθανότητα. Αυτό είναι πολύ πιθανό, γιατί άκουγα αναλύσεις στο προηγούμενο διάστημα ότι η τράπεζα της Silicon Valley είναι αμερικανικό φαινόμενο, δεν πρόκειται να έχουμε επέκταση στην Ευρώπη, και είδαμε την δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα, ένα κολοσσό, να φαίνεται να έχει πρόβλημα και ουσιαστικά να διασώζεται με αυτό το γίγα δάνειο των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ελβετικό κράτος. Νομίζω ότι είναι νωρίς αυτή τη στιγμή να κάνουμε οποιαδήποτε πρόκληση. Πραγματικά, γιατί δεν γνωρίζουμε τις διασυνδέσεις των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Σας.